Νάσο, επειδή μιλάμε για τη μεσημεριανή ζώνη, πραγματικά χαλαρώνει και ξέρεις ότι και εγώ την τιμώ και την αγαπώ, γιατί. Και εκείνη σε τιμά πούκο λίγες φορές. Δόξα τω Θεώ, και πραγματικά όταν μου έλεγαν γιατί πας στα μεσημεριανά, τώρα οι ίδιοι άνθρωποι έρχονται και μου λένε τι ωραία που τα λέτε στα μεσημεριανά. Δηλαδή, ο κόσμος έχει κάποια ταμπού που αργά ή γρήγορα πρέπει να τα καταργήσει. Νομίζω ότι είναι ψευτοταμπού, Δημήτρη. Αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ δουλεύω πάνω σε αυτό στο να ψιλοκαταργούμε τα ταμπού που δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Μα αυτά τα ταμπού νομίζω ότι τα έχουν κάνει κάποιες κλίκες στην τηλεόραση. Προσπαθούν να χαρακτηρίσουν ανθρώπους και δουλειές προκειμένου να τις βάλουν στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη κλίμακα τη μισθολογική. Και εντάξει, άμα παρασυρώμαστε κι εμείς από τις μπούρδες κάποιων μέτριων στελεχών που έχουν πάρει καρέκλες επειδή είναι κολλητοί ή επειδή τους αρέσει το σπορ των ανοιχτών ποδιών, εντάξει, δεν νομίζω να έχουμε μέλλον σε αυτή τη δουλειά. Ναι, νομίζω ότι είσαι από τους ανθρώπους που μιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας. Μου τα έλεγε και τις προάλλες ο φίλος μου και ο γνωστός μας πια φίλος ο Λιάγκας, ότι δηλαδή δεν συμφέρει κανέναν, και τα είπε και ανοιχτά και στην εκπομπή του στην ραδιοφωνική ιστορία LFM, δεν συμφέρει κανέναν, είχε στηρίξει ανοιχτά τους καραμεροχάριτά τους, ουσιαστικά στην ίδια συλλογιστική με σένα, ότι δεν συμφέρει να εμείς οι ίδιοι να βάζουμε τα χέρια μας και να βγάζουμε τα μάτια μας, γιατί κάποια στελέχη της τηλεόρασης θέλουν να καταργήσουν ζώνες ή παρουσιαστές πιο ευάλωτους από άλλους. Καταρχάς, εγώ θέλω να σου θυμίσω κάτι για να καταλάβεις την υποκρισία λίγο των στελεχών. Εγώ, όταν πριν από 4 χρόνια, 5, ανέλαβα την αρχισυνταξία του πρωινού καφέ, τότε με την Ελεονόρα Μελέτη, και ξαφνικά αποφάσισα να βάλω ενημέρωση στο 10-1, τότε με τον Άλεξ, με τα θέματα που απασχολούσαν την επικαιρότητα, ναι, είχαν πέσει όλοι πάνω μου να με φάνε. Όλοι. Δεν όμως, αλλά πρόσεξε, δεν μπορούσαν εκείνη τη στιγμή να σκεφτούν ότι κάποτε το 10-1, στο οποίο δεν υπήρχαν τόσο δημοσιογράφοι συνάδελφοι που έχουν κάνει ρεπορτάζ και που ενδεχομένως δεν μπορούσαν λόγω του περιορισμένου κύκλου των ανθρώπων που δούλευαν σε αυτές τις ψυχαγωγικές εκπομπές να μπουν σε αυτό, ανοίξανε ξαφνικά θέσεις εργασίας. Ήρθανε μετά ο Σπύρος με τον Γιώργο πέρυσι και υιοθέτησαν αυτό το προφίλ που είχαμε κάνει πριν από 3-4 χρόνια, γιατί καλώς ή κακώς αυτό το πάντρεμα πουλάει και η γρήγορη αναλλαγή εικόνων στην τηλεόραση πουλάει. Ο κόσμος βαριέται πια. Τα παιδιά τα μικρά ενημερώνονται υπό μορφή πολυβόλου από το διαδίκτυο. Για να μπουν λοιπόν και να δουν τηλεόραση, θα πρέπει να έχουν μια γρήγορη αναλλαγή εικόνων, θεματολογίας, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Το υιοθέτησαν λοιπόν ο Σπύρος με τον Γιώργο. Ξαφνικά βγήκαν πρώτοι πάλι στη ζώνη τους. Άνοιξαν μια πόρτα σε συναδέλφους μας, δημοσιογράφους, που δεν δούλευαν στο ψυχαγωγικό και μπορούσαν κάνοντας ρεπορτάζ, κάνοντας επικαιρότητα, να βρεθούν στο ψυχαγωγικό, που σημαίνει θέσεις εργασίας σε δύσκολους καιρούς. Ναι, αλλά τώρα τι γίνεται. Και ξαφνικά, ας πούμε, μας βάζουν κάποιοι τηλεκριτικοί ευρύεδροι που το μόνο που ξέρουν είναι να κάθονται σε μια καρέκλα για να καλύπτουν τις σελίδες τους, παρατηρώντας την δουλειά τη δική μας, να πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Εντάξει, να σου πω κάτι. Η διαχείριση του μέσου στο οποίο εργαζόμαστε πρέπει να γίνεται με σεβασμό. Και ο Λιάγκας, ο κοινός μας φίλος, έχει κάνει βλακίες στην τηλεόραση και το ξέρει. Και εγώ έχω κάνει υπερβολές στην τηλεόραση και το ξέρω. Ωστόσο, και εσύ. Ωστόσο, η διαχείριση όχι της εικόνας μας, αλλά του μέσου το οποίο υπηρετούμε, πρέπει να το κάνουμε, Δημήτρη, με σεβασμό, γιατί μας παρακολουθούν μικροί, μεγάλοι. Διαμορφώνουμε συνειδήσεις για κάποιους. Άλλοι έχουν την τηλεόραση για να διαμορφώσουν το χαρακτήρα τους. Άλλοι μας θεωρούν παράδειγμα, λανθασμένοι. Βέβαια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει κάποια στιγμή να ισορροπήσουμε, να δούμε τι θέλουμε, τι μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να είμαστε πλακωμένοι και να τρώει ο ένας τα σωθικά του άλλου σαν τα κοκόρια σε έναν στίβο, ας πούμε, τόσο μικρό και τόσο περιορισμένο εξαιτίας της έλλειψης εργασιών, ή μας ενδιαφέρει να έχουμε μια ισορροπία και να έχουμε ένα μέλλον. Πίσω μας ο καθένας μας έχει οικογένεια. Δηλαδή, το ότι δουλεύουμε στην τηλεόραση και μας βλέπει ο κόσμος, ας πούμε, και κάνει κρίση για το μαλλί μας ή για αυτά που λέμε ή για αυτά που φοράμε, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είμαστε άνθρωποι, ότι δεν έχουμε οικογένειες ή ότι δεν ζούμε από αυτά τα λεφτά. Εγώ από αυτή τη δουλειά ζω. Έτσι. Δεν έχω ούτε ακίνητα, ούτε εισοδηματίας είμαι. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, έχω κάνει από αυτήν εδώ τη δουλειά, γιατί λατρεύω, την αγαπώ. Είναι αυτό που λέμε η τάβλα μας. Δεν θα πω το τι.